Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συγκλονιστικές, αφού ο Αντρέι παίρνει την εξουσία στο πύργο. Ανατρεπτικές αναμένονται οι εξελίξεις των επόμενων επεισοδίων στη Μάγισσα, καθώς ο Αντρέι θα πληροφορηθεί ότι είναι γιος του Λάσκαρη. Και ο νεότερος Μιχαήλ εισβάλλει στη σειρά. Ο νέος και ταλαντούχος ηθοποιός Πάνος Κούλης θα υποδηθεί στη Μάγισσα, τον Μιχαήλ Λάσκαρη σε νεαρή ηλικία, όπως θα δούμε απόψε αλλά και στα επόμενα επεισόδια της σειράς. Ο ίδιος ο ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του, που εισβάλλει απόψε στη σειρά, τις εξελίξεις αλλά και πώς προέκυψε η συνεργασία αυτή. Ο χρόνος θα γυρίσει πίσω και θα λύσει το μυστήριο για πολλούς χαρακτήρες. Υποδύομαι τον ρόλο του νεαρού Μιχαήλ Λάσκαρη, δηλαδή τον ρόλο του Γιώργου Γάλλου, κάποιες δεκαετίες πριν. Ουσιαστικά, δεν ανήκω στο παρόν της σειράς, που διαδραματίζεται το 1817, αλλά σε κάποια flashback. Όχι, αλλά όλα συνδέονται με την πρώτη εμφάνιση στην προκειμένη περίπτωση. Η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση ήταν το 2021 στην τρίτη σεζόν των Άγριων Μελισσών. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Με βρήκε η Μιράντα Ροσταντή, η casting director της σειράς, την οποία ειλικρινέστατα θα ευγνωμονώ σε όλη μου τη ζωή για αυτή την ευκαιρία. Κάναμε ένα casting μαζί και με τον Λευτέρη Χαρίτο, τον σκηνοθέτη της σειράς, για κάποιο ρόλο, ο οποίος δεν μου τέριαξε και ύστερα βρέθηκε κάτι άλλο που χωρούσα καλύτερα και έτσι ήρθε ο πρώτος ρόλος, η πρώτη συνεργασία. Τώρα σχετικά με το πώς ήρθε η πρόταση στη Μάγισσα ή πώς με σκέφτηκαν, δεν ξέρω να στο απαντήσω. Εγώ ξέρω τι έγινε αφού χτύπησε το τηλέφωνο μου και έπειτα. Σίγουρα συνεργαστήκαμε πολύ ωραία με όλους τις μέλισσες και αυτό μέτρησε. Από εκεί και πέρα, ίσως, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε και όλα. Χωρίς να θέλω να στο παίξω τραγικό πρόσωπο, νομίζω πως όλα τα γυρίσματα είχαν υψηλή δυσκολία. Το σενάριο είναι απαιτητικό και μαζί με αυτό έρχεται και ο ρόλος, ο οποίος είναι δύσκολος από μόνος του. Όφυλα να υπηρετήσω κάτι που έχει φτιάξει ένας άλλος άνθρωπος, να βασιστώ πάνω σε αυτό και να είμαι πολύ αυστηρός ως προς τις ποιότητες που θα αναδείξω. Τρομερή ευκαιρία για δουλειά. Ελπίζω πως το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει όλους. Τώρα σχετικά με τα γυρίσματα, τι να σου πω, το πρώτο μου νομίζω θα μου μείνει αξέχαστο. Εγώ να ξέρω ελάχιστα έως τίποτα για την πλοκή της σειράς και 5 με 6 βασικοί ηθοποιοί γύρω μου να μου εξηγούν τα συμβάντα στον πύργο των Λασκαραίων και να τα συζητάμε σαν να είναι το πιο καυτό κουτσομπολιό της εβδομάδας. Πολύ γέλιο, γνώρισα ωραίους ανθρώπους. Μου φάνηκε τόσο ενδιαφέρον και ιντριγκαδόρικο το να παίξω έναν ήδη υπάρχοντα ρόλο, σε μικρότερη ηλικία πόσο μάλλον τον ρόλο που υποδύεται ο Γιώργος Γάλλος, ένας τόσο καλός ηθοποιός. Έχει τόση δουλειά αυτό από πίσω, τόσο ψάξιμο, τόση ανάλυση, δεν θα μπορούσα να αφήσω μια τέτοια πρόταση να προσπεράσει έτσι. Το παρελθόν του Μιχαήλ έχει φοβερό ενδιαφέρον. Τόσο ενδιαφέρον που ακόμα δεν πιστεύω στην τύχη μου που κλήθηκα να παίξω αυτές τις σκηνές. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας, και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.